επέστρεψε σε αυτό το γήπεδο όπου ανδρώθηκες, μπορούμε να πούμε, ακόμα περισσότερο ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα το συνέστημά σου. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έβγαλα πέρσι μια σεζόν και έχω πολύ, πολύ καλές εμπειρίες. Με χαροποίησε ιδιαίτερα και το χάρηκα για το παιχνίδι. Αχιλέα, στο δεύτερο μήχρονο και στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου μήχρονου, τι ακριβώς συνέβη και φάνηκε ο ΠΑΟΚ να χάνει την ισορροπία του, να δημιουργούνται κενά, να δέχεται δύο γκολ? Το τι συνέβη, τι να σας πω. Ήμασταν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς συγκέντρωση, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Ίσως μας παρέσυρε το δεύτερο τέρμα που πετύχαμε, που προηγηθήκαμε 0-2. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Και μετά προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε την απόδοσή μας και να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Το ότι το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει και δεν ξέρετε και εσείς συγκεκριμένα γιατί προετοιμάζεστε. Έχετε το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρετε όμως τι άλλο υπάρχει. Είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα? Πρόβλημα δεν πρέπει να είναι και δεν θα έπρεπε να είναι. Η ομάδα ετοιμάζεται πολύ καλά, ετοιμάζεται σε πολύ καλούς ρυθμούς και περιμένουμε να μάθουμε ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι για να ανταποκριθούμε στο δυνατόν καλύτερα. Αχιλέα, κάτι τελευταίο. Μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών και ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τους παίκτες που να πάρει. Πώς βλέπεις τη δική σου θέση? Πιστεύεις ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να πάρεις ευκαιρίες συμμετοχής, να καθιερωθείς? Είναι η ίδια σκέψη που έχεις και στην αρχή της περίοδου? Η ίδια ακριβώς σκέψη, και το αν θα πάρω τις ευκαιρίες εξαρτάται απολύτως από μένα, είτε ο αριθμός είναι 5 στόπερ, είτε είναι 3 στόπερ, είτε είναι ακόμα και 2 στόπερ. Δεν κοιτάω τον αριθμό, κοιτάω εμένα τον εαυτό μου και πώς να βελτιώνομαι καθημερινά για να αποδείξω στον προπονητή ότι μπορώ να παίξω.